Αυτό δείχνει ότι έχουμε επανέλθει, θα έλεγα, στην κανονικότητα μετά από 2 χρόνια πανδημίας. Αν και ο κορονοϊός εξακολουθεί να υπάρχει.
Μακριά λοιπόν από εμάς. Για να στηθεί αυτή η εκδήλωση χρειάστηκε αρκετή βοήθεια και συμπαράσταση. Νομίζω ότι αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο που προσπαθεί με κάθε τρόπο να στηρίξει την ομάδα και οικονομικά αλλά ξοδεύοντας και από τον πολύτιμο χρόνο. Το γεγονός ότι υπάρχει ομάδα στο χωριό μας είναι μεγάλη τιμή, γιατί θα έλεγα ότι οδηγεί τους νέους μακριά από τους πειρασμούς. Καλό λοιπόν να ασχολόμαστε με τον αθλητισμό, γιατί προάγει ταυτόχρονα και τον πολιτισμό. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά του χωριού, στην νεολαία μας, η οποία βοήθησε πάρα πολύ στην απόψινή εκδήλωση, στις γυναίκες που βρίσκονται στην κουζίνα. Να ευχαριστήσω όλους εκείνους που πρόσφεραν το δώρο τους για τη λαχιοφόρο αγορά και τους τρεις μεγάλους χορηγούς, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μυλοποτάμου, το σούπερ μάρκετ Παχλάς, το οποίο πρόσφερε τα φρούτα και τις σαλάτες, καθώς επίσης και την κάβα του Λευτέρη Ψωμά που πρόσφερε τα αναψυκτικά. Να καλωσορίσω το συγκρότημα Καλέργη Φασουλά, να ευχηθώ σε όλους καλό καλοκαίρι, μια που τώρα ξεκινάει το καλοκαίρι, με υγεία, ευτυχία και καλή διασκέδαση σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ.
γυρίζουμε. Ξορίσες με πάλι, άντεσα μάνα και ξορίσες με πάλι.
φαρνέκι και πονή ψυχή με και λυπάτε. Κάθεσα μόνο μόνο ψυχή με και λυπάτε. Κι εσύ, κι εσύ, κι εμείς τι γραμμάς κι εσύ. Κι εμείς τι γραμμάς κι εσύ και σου παρακολουθεί.